Χθε όταν σε πήρα τηλέφωνο και σου είπα ότι το θέμα μας είναι τα μικρόβια. Ναι. Μόνο που δεν πανηγύρισες. Είχα την αίσθηση ότι έχω να κάνω με τον εξολοθρευτή των μικροβίων. Γιατί θεωρείς ότι αυτό που κάνεις είναι λίγο ακραίο σε σχέση? Γιατί μου το λένε η μαμά μου, ο παπάς μου, οι φίλοι μου, όσοι έρχονται σπίτι. Τι κάνεις δηλαδή περισσότερο από ό,τι κάνουν οι άλλοι? Δεν μπορώ να καταλάβω τι κάνουν οι άλλοι στο σπίτι τους. Δηλαδή το πλυντήριο ρούχων πρέπει να καθαρίζεις μία φορά στις τόσες και τη θήκη που βάζεις στο περπατικό και το μαλακτικό. Έτσι δεν είναι? Εγώ με συγκεκριμένα προϊόντα το καθαρίζω μία φορά στις τόσες. Ή το βάζω να κάνει και μία πλύση σε πολύ μεγάλη θερμοκρασία. Μία φορά στις δύο εβδομάδες. Μόνο του. Μόνο του, βεβαίως και μόνο του. Αλλάζω πάρα πολύ συχνά τις φουγγαρίστρες, τα πανιά. Δεν είναι υπερβολικά αυτά, είναι? Θέλω εγώ να αισθάνομαι ότι είναι καθαρή η κουζίνα, το μπάνιο, τα πατώματα. Θέλω να ξέρω ότι είναι καθαρά. Όταν ήρθε το παιδί, έγινες πιο ελαστική? Έχω γίνει πιο ελαστική γιατί και αυτά που κάνει δεν ελέγχονται. Δηλαδή, ξαφνικά μπορεί να ανοίξει ένα ντουλάπι και να βρεθεί, ας πούμε, να βρεθούν όλα τα μακαρόνια, όλα τα ρύζια, τα πάντα. Στο πάτωμα. Στο πάτωμα. Δεν υπήρχε περίπτωση παλιά, ας πούμε, να ήταν λερωμένα τα τζάμια μου στο σπίτι. Τώρα αυτός βάζει το στόμα του. Φέι, η γρήπη σου χτυπάει συχνά την πόρτα ή οι ιώσεις? Εξαρτάται την περίοδο. Έχω παρατηρήσει ότι όταν είμαι κουρασμένη, όταν είμαι αγχωμένη, όταν έχω πολλά στο κεφάλι μου, όταν κάτι τέλος πάντων με απασχολεί, δεν έχω κινηθεί το βράδυ, έχω ξενυχτήσει, είναι σίγουρο ότι μετά από 2-3 μέρες θα με πιάσει κάτι. Άρα ο ψυχολογικός παράγοντας αυτό είναι σημαντικός. Δηλαδή το στρες ρίχνει την άμυνα και μετά σε βρίσκει ευάλωτη. Δεν είναι μόνο ψυχολογικό. Δηλαδή μπορεί να είναι επειδή και δεν αντέχει άλλο ο οργανισμός μου. Δηλαδή πιστεύω θα αντέξω, θα αντέξω, θα αντέξω. Και μετά παίρνει την κατηφόρα. Παίρνεις αντιβιωτικά με το παραμικρό? Εμένα, επειδή και ο πατέρας μου είναι γιατρός, δεν μας είχαν με το παραμικρό αντιβίωση. Προσπαθούσαμε λίγο να το παλεύουμε με διαφορετικούς τρόπους. Φέι, σε ευχαριστώ για την κουβέντα αυτή. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω να μην νομίζετε ότι είμαι τρελή. Όχι, απλώς είσαι υπερβολικά καθαρή. Εντάξει, αυτό το δέχομαι.